Θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε ένα debate μεταξύ των πέντε πολιτικών αρχηγών. Αυτή είναι η δική μου ήθελε αίσθηση. Ήθελε μόνο εννοείται τη μονομαχία ανάμεσα πιθανώς, στους... Πιθανώς. Σας το λέω αυτό, διότι από την αρχή... Δεχτήκαμε όλες τις ημερομνίες. Κυρία Ιππλεόπουλε, δεν σας διάκοψα καθόλου. Σας άκουσα... Με είπατε ψεύτη και σας όχι, όχι. Ψέματα, τα ψέματα ήταν σε άλλα. Αναφερθήκατε και στο προγραμματικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα στο λόγο σας. Μιλάμε τώρα, ας μιλήσουμε για το debate. Ξαφνικά λοιπόν χθες προκύπτει ότι ο κύριος Τσίπρας μπορούσε τελικά την 1η Ιουλίου. Εμείς είπαμε ναι. Και στην 1η Ιουλίου και στην 27η και στην 28η που προτείναμε. Επομένως, να μας καταλογίζετε την ευθύνη της ακύρωσης, νομίζω ότι είναι, καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές ότι δεν ευστάθη. Επίσης, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Ο κύριος Τσίπρας γνώρισε κάποια στιγμή, κατάλαβε ότι θα γίνει μια σύνοδος έκταση σύνοδος κορυφής την παραμονή. Mm-hmm. Προφανώς θα επέστρεφε κάποια στιγμή το πρωί ή αργά το βράδυ. Ξέρετε, δεν συναρτάται τώρα από τον κύριο Τσίπρα, το νέο πρόσωπο της Κομισιόν, μην γελιόμαστε. Δηλαδή θα μπορούσε να μην παραστεί. Θα μπορούσε να αφήσει κάποιον στο πόδι του όταν πια βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Ενώ δεν θα κρέμονταν όλοι από τα χείλη της Ελλάδος για το ποιος θα οριστεί. Μπορεί να φύγει και ο Πρωθυπουργός. Μπορεί κάλλιστα να φύγει όταν προχωρούν οι διαπραγματεύσεις και να αφήσει τον Αντιπρόεδρο στη θέση του. Σας λέω πολύ απλά ότι δεν εξαρτάται από τη χώρα μας και το καταλαβαίνουν όλοι. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Και το λέω. Δεν θα το αφήσω έτσι. Και το λέω. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω δεν είναι δυνατόν πια να βρεθεί η ημερομηνία. Κοινή, διότι την τελευταία στιγμή, όταν προτάθηκε ξανά η 1η Ιουλίου, εμείς είπαμε ναι, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ είπε ναι, η Ένωση Κεντρών είπε ναι, αλλά ήταν, θα έπρεπε να αλλάξει τρίτη φορά τη συγκέντρωση Θεσσαλονίκη στο ΚΚΟΕ και γι' αυτό αντέδρασε. Είπε ότι θα ευτελήσουμε μια διαδικασία. Έχουν βγάλει και πρόγραμμα, έχουν βγάλει και αφήσεις οι άνθρωποι, δηλαδή εγώ τους κατανοώ απολύτως, διότι εξαιτίας αυτών των αλλαγών, αυτών των πισωγυρισμάτων του ΣΥΡΙΖΑ τελικά, έγινε όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η διαπραγμάτευση στις τελευταίες ώρες. Όμως είπα εξ αρχής ότι διέγνωσα και κατάλαβα ότι δεν υπάρχει μια προθυμία από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο κ. Ηλιόπουλος έθεσε κάποιους μαξιμαλιστικούς όρους διεξαγωγής του. Θα έλεγα ότι ήθελε να μετατρέψει και το καταλάβαμε όλοι. Νωρίτερα εννοείται. Νωρίτερα, όταν άρχισαμε να συζητούμε τους όρους. Mm-hmm. Έθεσε λοιπόν κάποιους μαξιμαλιστικούς όρους να γίνονται και ελεύθερες ερωτήσεις και να μπαίνουν και κάρτες. Εμείς ήμασταν, ακούσαμε με κάποιες επιφυλάξεις όλους αυτούς τους όρους, αλλά ήταν προφανές ότι ήθελε να μετατρέψει το debate των 5 σε ένα debate των 2. Και σε αυτό αντέδρασαν και τα μικρότερα κόμματα και θα έλεγα ότι ορθώς αντέδρασαν, διότι είναι προσβλητικό σε ένα debate των 5 να μετατρέπεται σε ένα debate. Απ' την άλλη όμως, κύριε Ζούλα, έχετε ακούσει και ξέρετε και από την ιδιότητά σας ως δημοσιογράφος ότι αυτή είναι πλέον είναι ένα debate χωρίς ουσία. Είναι ακούστε να λέμε μαξιμαλιστικούς όρους στην ελεύθερη συζήτηση ανάμεσα στους πολιτικούς. Κύριε Ηλιόπουλε, όταν λέω μαξιμαλιστικούς όρους, είπαμε να θέσουμε ένα όριο να είναι 2 ώρες. Με τους όρους που θέσατε θα πήγαινε το debate να γίνει Ben Hur. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ένα debate των 2 μέσα σε ένα debate των 5 είναι προσβλητικό για τους υπολείπους. Και η φράση αυτή, κύριε Ηλιόπουλε, δεν είναι δική μου. Είναι του Πρωθυπουργού. Είναι του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει επιλέξει ότι ένα debate 2 κομμάτων, 2 αρχηγών, είναι προσβλητικό για την ποιότητα της δημοκρατίας. Το έλεγε βέβαια όταν ήταν μικρότερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή η φράση. Κατανοώ το αδιέξοδό σας, μπορείτε να βρείτε και δηλώσει του 2004, αν θέλετε. Μπορούμε να πάμε και στο 2003. Εγώ σας λέω μια φράση. Εγώ σας λέω μια φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από 10 μέρες. Αλλά εντάξει, θέλετε να πάμε στο 4, στο 9. Δεν έχω πρόβλημα να πάμε στο 9, τότε που αφήνατε τη χώρα με 13% έλλειμμα. Αν το θυμάστε, 24 δις. Αν θέλετε να πάμε στο 9, θέλετε να μας πείτε κάτι για το γεγονός ότι δίνατε ψεύτικα στοιχεία. Είναι φράση του κ. Τσίπρα. Ναι, δίνατε ψεύτικα στοιχεία το 9. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Λέτε ότι έλεγε ψέματα ο κ. Τσίπρα. Όχι, δεν έλεγε ψέματα. Πάμε λίγο για να μείνουμε στο θέμα του debate και να κλείσουμε το κεφάλαιο για να πάμε και στην πολιτική συγκυρία. Αλλά σας λέω, μπορούμε να συζητήσουμε για το 2009 όσο θέλετε. Θα πάμε σε όλα. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα το οποίο είναι σχεδόν κοινό, γιατί έχει μια άλλη αιχμή προς την κάθε κατεύθυνση. Από τη μία υπάρχει μια αίσθηση, κύριε Ηλιόπουλε, προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς που βλέπουν κριτικά και το κόμμα σας και εσάς και την προσέγγιση σε αυτό το θέμα, ότι ενδεχομένως να ψάχνατε έναν τρόπο ώστε να φύγουν τα υπόλοιπα κόμματα και να γίνει τελικά ένα debate των 2. Να μας το πείτε αυτό, αν θέλετε να οδηγήσετε εκεί την κατάσταση. Και απ' την άλλη, να πάω στον κύριο Ζούλα, γιατί είναι παρόμοιο το ερώτημα. Πριν από τις ευρωεκλογές, πράγματι, και σας το υπενθυμίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, ας προκηρυχθούν εθνικές εκλογές και όσα debate θέλετε. Από τότε, τι έχει αλλάξει? Ωραία, συγκεκριμένα. Η πολιτική δύναμη η οποία πηγαίνει στη συζήτηση και λέει δέχομαι τις 26, δέχομαι τις 27, δέχομαι τις 28, δέχομαι τις 29, δέχομαι τις 2. Και όταν δεν βρίσκεται καμία λύση σε αυτό, αναγκάζεται να κάνει πίσω και από το αρχικό της αίτημα και λέει ακόμα και μία μετά τις 10 η ώρα το βράδυ, σίγουρα δεν είναι μία δύναμη ή να το πω αλλιώς, μάλλον είναι η καλύτερη μπλόφα που έχω κάνει στη ζωή μου.
Δηλαδή να προτείνω 7 ημερομηνίες. Για να καταλάβουμε να κάτι, προτείνω 7 ημερομηνίες. Η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε όλες τις ημερομηνίες. Όχι, δεν δέχτηκε όλες τις ημερομηνίες. Δεν δέχτηκε όλες τις ημερομηνίες. Τη Δευτέρα Ιουλίου. Ούτε τις 29. Εγώ το λέω. Για να βάλουμε. Εδώ έχουμε μόνο εσά του δύο. Αλλά να βάλουμε στο, να υποθέσουμε ότι αν ήταν και τα άλλα κόμματα εδώ, ρίχνουν τις ευθύνες και στους δυο σας που δεν γίνεται το debate. Ναι, αλλά εγώ το ξαναλέω. Εσείς τα ρίχνετε το ένα στον άλλον, τα άλλα κόμματα. Το ξαναλέω και το λέω με τον πιο καθαρό τρόπο. Οποιαδήποτε ημερομηνία πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, τη δεχτήκαμε. Οποιαδήποτε ημερομηνία πρότεινε το Κινάλ, τη δεχτήκαμε. Οποιαδήποτε ημερομηνία πρότεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τη δεχτήκαμε. Δεν ευθυνόμαστε εμείς που κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει ένα βήμα πίσω. Εσείς ευθύνεστε που αναβάλατε το debate που ήταν προγραμματισμένο, κύριε Ηλιόπουλε. Το debate μας είπατε για αντικειμενικούς λόγους και αυτοί οι αντικειμενικοί λόγοι εξέλιπαν χθες. Εξέλιπαν. Δηλαδή το γεγονός ότι κάναμε ένα βήμα πίσω, ήμασταν οι μοναδικοί. Μα εσείς το προκαλέσατε το πρόβλημα. Είχαμε συμφωνήσει την ημερομηνία. Ήμασταν οι μοναδικοί. Προκαλέσατε ένα πρόβλημα. Ενώ είχαμε συμφωνήσει. Ωραία, κοιτάξτε, όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε πώς αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία τα εθνικά θέματα. Mm-hmm. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε μια σύνοδο κορυφής η οποία θα αποφασίσει τους κεντρικούς ανθρώπους για την επόμενη μέρα της Ευρώπης. Κατανοώ την πικρία σας γιατί χάσατε το Βέμπερ. Έναν άνθρωπο που έχει στοχοποιήσει τη χώρα, έναν άνθρωπο που έχει επιτεθεί στον ελληνικό λαό, έναν άνθρωπο που έχει μιλήσει με τους χειρότερους όρους για τον Έλληνα. Στηρίζει αναφαντών το αίτημα μείωση των πλεονασμάτων. Χαίρομαι πάρα πολύ τα οποία πλεονάσματα τα έχουμε ήδη μειώσει, αλλά δυστυχώς εσείς είστε ακόμα μέσα στο μέσο τη υπερφορολόγηση. Θέλετε να κάνουμε τέτοια κουβέντα ξύλινη. Προφανώς και θα την κάνουμε τη ζήτηση για την υπερφορολόγηση, κύριε Ζούλα. Μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί το έχετε ήδη ακυρώσει το φορολογικό σας πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε ξαναλέω, για αυτό. Η πολιτική δύναμη που έχει προτείνει 5 ημερομηνίες σίγουρα δεν πάει για μπλόφα. Να μιλήσουμε λοιπόν για το debate των δύο. Debate των δύο γίνονται σε προεδρικά συστήματα συνήθως, όταν υπάρχουν δύο υποψήφοι. Και όταν μίλησα προηγουμένως για προσβλητική διαδικασία, την οποία επεδίωκε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω όλων αυτών των όρων που ήθελε να θέσει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την ελεύθερη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών, το λέτε προσβλητική διαδικασία. Μιλάμε για μια ίση μεταχείριση όλων των πολιτικών αρχηγών. Όταν γίνεται ένα debate για την προεδρία της Κομισιόν, μετέχουν συνήθως 5. Όλοι γνωρίζουν ότι αποκλείεται να είναι εκεί 5 ουσιαστικά που θα καταλάβουν τη θέση. Συνήθως μεταξύ των δύο είναι. Αλλά η διαδικασία έχει ίσους όρους. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ποιον όρο προτείναμε που δεν ήταν ίσως? Τις ελεύθερες ερωτήσεις που θα κατευθύνουν τον όρο στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Το γνωρίζετε. Θα επιβάλαμε εμείς τον πολιτικό αρχηγό ποιον θα ρωτήσει. Θα συνέβαινε, κύριε Ηλιόπουλε. Κάθε πολιτικό αρχηγό θα είχε μια ελεύθερη ερώτηση. Θα σας πω κάτι άλλο το οποίο είναι επί της ουσίας. Πάντως στο παρελθόν, κύριε Ζούλα, υπήρξαν debate των δύο. Δεν θέλατε ελεύθερη συζήτηση. Θα σας πω λοιπόν. Φαίνεται τώρα ότι δεν θέλατε ελεύθερη συζήτηση. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Και θα σας εκφράσω μια θέση που δεν είναι. Θα σας εκφράσω μια θέση που δεν είναι η επίσημη του κόμματος, αν θέλετε. Θα είναι λίγο πιο δημοσιογραφική. Ας υποθέσουμε ότι εγώ ισχυρίζομαι σήμερα ότι ο κύριος Ηλιόπουλος το βράδυ στις 12 γίνεται ένας κανίβαλος και γίνεται ένας δράκουλας ο οποίος επισκέπεται τα σπίτια της πολυκατοικίας και τους πίνει το αίμα. Θα γινόταν ένας σοβαρός διάλογος, θα δεχόταν ποτέ να συνομιλήσει μαζί μου ο κύριος Ηλιόπουλος και να κάνουμε μια αντιπαράθεση? Γιατί σας το λέω αυτό? Δεχόμαστε. Διότι με έναν άνθρωπο, με έναν άνθρωπο, ακούστε με. Μας λέτε εθνοπροδότες εδώ και 6 μήνες. Δεχόμαστε. Δεν είμαστε σαν τον κύριο Σαμαρά. Κύριε Ηλιόπουλο, θα με ακούσετε. Με έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μυρίζει ανθρώπινο αίμα. Δεν μπορεί να τον πάρει σοβαρά. Άρα πείτε ότι δεν θέλετε συζήτηση. Το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ. Η συζήτηση γίνεται απευθείας, έχει γίνει 42 φορές στη Βουλή. Κύριε Ζούλα, ευχαριστούμε πολύ που λέτε ότι δεν θέλετε ούτε συζήτηση ούτε ελεύθερο διάλογο. Με έναν άνθρωπο που διαστρεβλώνει συστηματικά και ενσυνείδητα τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας, ναι, δεν έχει νόημα να κάνει διάλογο. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα κλείνει. Θα κλείσουμε λίγο το θέμα του debate για να πάμε λίγο και στα προγραμματικά, αφού δεν θα γίνει debate αρχηγών. Όχι, έχει μια σημασία αυτό. Έχει μια σημασία γιατί. Τον άκουσα ήδη. Τα ίδια έλεγε ο κύριο Σαμαράς. Τον άκουσα λίγο. Να θυμίσω απλά δημοσιογραφικά ότι τα ίδια έλεγε ο κύριο Σαμαράς τη στιγμή που ο κύριο Μητσοτάκης έλεγε ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Τον οποίο ανατρέψατε ενώ πήγε να βγαίνει η χώρα από τα μνημόνια. Εν πάση περιπτώσει. Το 2014 βγαίναμε από τα μνημόνια. Με 9% δεν λαμβάνατε 4 χρόνια για να μα καταστρέψετε τη χώρα. Με 9% επιτόκιο βγαίνατε. Με 9% και 27% μιλάνε όλοι και ο κόσμο εκνευρίζεται και στη δημόσια τηλεόραση θέλουν όλοι και καλά κάνουν και το πετούν να είμαστε και όλοι πιο ψύχρεμοι και όλοι να έχουμε πιο καθαρό λόγο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπατε ότι έχουν γίνει, και το λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό, 42 αντιπαραθέσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, γιατί χρειάζεται ακόμα μία. Σε αυτή τη λογική δεν έχουν γίνει 42 κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις όλων των πολιτικών αρχηγών? Γιατί χρειάζεται debate των 5? Πάντοτε δεν είναι συντολομήλεια, μπορεί να γίνει μια επίκαιρη ερώτηση, μπορεί να γίνει η ώρα του Πρωθυπουργού, της εννοούμε όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Εγώ επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ο κ. Τσίπρας συνειδητά και επαναλαμβανόμενα διαστρεβλώνει τις θέσεις του κ. Μητσοτάκη. Το ξέρουμε αυτό.
Και λυπάμαι που το λέω, ότι πολύ συχνά μετέχει και η ΕΡΤ σε αυτή τη διαστρέβλωση, αναμεταδίδοντας κάποια βίντεο τα οποία είναι fake news και έχουν αποδειχθεί ότι είναι fake news. Λυπάμαι που το λέω. Θα πω το παράδειγμα της 7ήμερης εργασίας. Πώς το έλεγε αυτό, κύριε Ζούλα, όταν υπάρχει ένα βίντεο, γιατί ξέρετε, ζούμε στην εποχή, μισό λεπτό να το πω ολόκληρο, ναι, 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 το βάλετε και θα το απαντήσουμε. Ναι. Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί ολόκληρο. Βλέπουμε πια είμαστε στην εποχή των βίντεο. Παλιά ήταν οι αφισοκολλήσεις, ήταν οι συγκεντρώσεις πολύ πιο έντονες, τώρα είναι τα βίντεο. Ποια είναι η ευθύνη δημοσιογράφη? Όταν υπάρχουν ανακοινώσεις από τα κόμματα επί συγκεκριμένων βίντεο, δεν πρέπει να αναδεικνύονται? Θα σας πω αμέσως. Το βίντεο αυτό το οποίο αναφερόμαστε επί της 7ήμερης εργασίας που ήταν μια κοπτοραπτική ήταν της ομάδας υπευθυνότητος. Είναι κάποια trolls, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το μετέδωσε ποτέ επισήμως το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή δεν το υιοθέτησε επισήμως. Μίλησε περί το βίντεο. Δεν το υιοθέτησε, δεν το μετέδωσε. Τη διακαναλική, λέτε. Όχι, μιλάω για ένα βίντεο που μεταβούθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασής σας, της δημόσιας τηλεόρασης. Σε ποιο βίντεο αναφέρεστε? Το βίντεο με την 7ήμερη εργασία. Στην ΚΟ αργότερα από τη διακαναλική. Στην ΚΟ που έγινε μια κοπτοραπτική των απαντήσεων του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό το μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Και αυτό ήταν fake news. Και τα hoaxes το έβγαλαν fake news. Σε αυτό υπήρχε ανακοίνωση πάντως, αν θυμάμαι καλά, του ΣΥΡΙΖΑ. Με διορθώσει ο κύριο Ηλιόπουλο. Και μπορεί να αναφερθεί μετά. Ήταν μια κοπτοραπτική. Και θέλω να σας πω το εξής. Την οποία είχε κάνει η ΕΡΤ, τη χρεώνεται στη δημόσια τηλεόραση? Όχι, δεν την έκανε η ΕΡΤ. Την αναπαρήγαγε η ΕΡΤ. Την επισημοποίησε η ΕΡΤ. Αυτό λέω. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια δημοσιογραφική, αν θέλετε, αξιολόγηση των ειδήσεων. Εδώ λοιπόν μετέδωσε ένα βίντεο το οποίο ήταν fake βίντεο. Ήταν βίντεο κοπτοραπτικής και ο καθένας που το παρακολουθούσε έβγαζε άλλα συμπεράσματα από αυτά που έγιναν στην πραγματικότητα. Ποια είναι η δημοσιογραφική προσέγγιση τώρα, όχι του Κωνσταντίνου? Η δημοσιογραφική είναι να ελέγχεις, να ελέγχεις αν αυτό το βίντεο είναι αληθινό ή όχι. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και μετά ακολουθεί μια ανακοίνωση από την κυβερνόσα. Καταλάβατε τι σας λέω. Το κατάλαβα, γι' αυτό το ρωτάω και δεν το υιοθέτησε η κυβέρνηση το βίντεο. Δεν το προβάλλεις. Προφανώς δεν το προβάλλεις άμα είναι fake. Άμα είναι κατασκευασμένο, το προβάλλεις. Τότε κάνεις εν γνώση σου προπαγάνδα. Αυτό σας λέω. Αυτό ακριβώς σας λέω. Την 7ήμερη εργασία την οποία εξακολουθεί να την επικαλεί το ΣΥΡΙΖΑ δεν την έχει πει ποτέ ο κ. Μητσοτάκης. Το έχει διαψεύσει ρητά και κατηγορηματικά. Όχι, μη γελάτε. Ήμουνα μαζί. Γελά, όχι, ακούστε με τώρα. Γελά, θα τα ακούσετε. Απαντήσω. Θα τα ακούσετε. Εγώ ακούω, εγώ. Αναφέρθη... Αλλά θα ακούσετε κι εσείς μετά. Και θέλετε κάτι. Αν υπήρχε ένα. Βεβαίως. Αν υπήρχε ένα λεκτικό ατόπιμο, εγώ σας λέω. Που δεν υπήρχε προκειμένο γιατί ήμουν παρόν. Και μίλησε για 7ήμερη λειτουργία. Και εκ των υστέρων ήρθε η Νέα Δημοκρατία μετά από μια ώρα και έκανε αυτή τη διευκρίνηση. Και παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να λέει τι έχει στο μυαλό του ο Μητσοτάκης. Σας λέω λοιπόν πολύ απλά γιατί ήμουν παρόν στο εργοστάσιο του Παπαστράτου. Το εργοστάσιο του Παπαστράτου δούλευε 5 μέρες. Και έβαλαν άλλες 2 μέρες όταν αυτό το εργοστάσιο μετεβλήθη ουσιαστικά σε μια εξαιρετική μονάδα παραγωγής που φτιάχνει τα IQOS. Μια πολύ ωραία επένδυση επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι, την οποία πολεμούσατε πριν έρθει. Θα πάμε και σε επενδύσεις, αν θέλετε. Μίλησε λοιπόν για την 7ήμερη ουσιαστικά λειτουργία δηλαδή μιας επιχείρησης. Στην οποία είναι προκειμένου. Όχι στη συγκεκριμένη, κύριε Ηλιόπουλε, μην λέτε ψέματα μπροστά μου. Όχι στη συγκεκριμένη, μα για αυτήν μίλησε. Όπως και η ΕΡΤ δουλεύει 7 μέρες. Αλλά για αυτή την επιχείρηση μίλησε και για μια σύμβαση που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες και την οποία την υπέγραψε η κυρία Αχτσιόγλου. Και μετά δίνουν fake news ότι είναι 7ήμερη εργασία. Δεν το είπε ποτέ. Έχετε και εξακολουθείτε και το λέτε. Έχετε ήδη πει ένα ψέμα. Τη συνυπέραψε το Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Ζούλα, τη συμβάση εργασίας δεν τη συνυπογράφει κανένα. Τη εγκρίνει. Ούτε καν. Τι καλά. Αφού δεν ξέρετε. Να σας φέρω την υπογραφή. Με το εργατικό δίκαιο δεν τα πηγαίνετε καλά σε πολλές περιπτώσεις. Σας λέω λοιπόν εν προκειμένου. Τελειώστε κάποια στιγμή όμως για να σας πω μία-μία. Τι συμβαίνει σε αυτό το εργοστάσιο? Οι εργαζόμενοι δουλεύουν 4 μέρες και έχουν 2 ρεπό. Και ξανά 4 μέρες και 2 ρεπό. Και παίρνουν 22 μέρες άδειες, γιατί έτσι λειτουργεί ένα εργοστάσιο που έχει 7ήμερη λειτουργία. Και εκ των υστέρων όλο αυτό το πράγμα, το οποίο σαφώς περιγράψαμε την ίδια μέρα, έλεγε ο Πρωθυπουργός το βράδυ, θα μας γυρίσουν στο 18ο. Όμως, κύριε Ζούλα, αν το θυμάμαι σωστά και σας παρακολουθώ, δεν σας διακόπτουμε τόση ώρα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε μετά ότι ουσιαστικά μας προτείνεται κάτι που ήδη ισχύει. Δηλαδή, γιατί να γίνει αυτή η αναφορά σε κάτι που ήδη ισχύει, με το παράδειγμα του κυρίου. Γιατί μίλησε για ένα παράδειγμα κλαδικής σύμβασης, εποφελία των εργαζομένων και των εργοδοτών. Για μια ευέλικτη δηλαδή διαπραγμάτευση, η οποία μπορεί να αποβεί τελικά εποφελία και των εργαζομένων που θα έχουν μεγαλύτερο ποιο δυσκολία. Ήταν το νέο όμως αυτό, ποια ήταν η πρόταση? Γιατί κύριε, αυτό που ήθελε να τονίσει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι αυτές οι συμβάσεις εμείς θα τις ενθαρρύνουμε. Θα τις ενθαρρύνουμε. Θα δώσουμε κίνητρα για να υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις. Θεωρείτε πως η διατύπωση εκείνη την ημέρα ήταν απολύτως σαφής και όποιος. Ποτέ δεν αναφέρθηκε, ακόμα και αν το βάλετε στο βίντεο σας τώρα. Έκανε επιχείρηση διαστρέβλωσης. Οι λέξεις 7ήμερη εργασία δεν έχουν ακουστεί ποτέ από τον κ. Μητσοτάκη. Όμως, βρείτε ένα βίντεο να το βάλετε. Στα επόμενα βίντεο, τα οποία όπως λέτε εσείς ήταν προϊόν και μοντάζ, το κομμάτι αυτό όπως αποδόθηκε. Παρ' όλα αυτά, προφανώς και κάποιος κόσμος
δεν το κατάλαβε σωστά, διότι είδαμε και τους επιχειρηματίες να το βάζουν μετά πολύ επιτακτικά στο τραπέζι το κομμάτι της επταήμερης εργασίας και να το ζητούν από τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ δεν σας λέω τι απάντησε εκείνος και πώς προβλήθηκε. Δεν απάντησε. Το ζητούσαν ή δεν το ζητούσαν όμως. Άρα θέλω να πω πώς μεταδόθηκε αυτό στον κόσμο δεν που παρακολουθούσε ποτέ όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης στη συγκεκριμένη ερώτηση. Να το αναφέρουμε. Μιλάτε για το βίντεο από την κοή μου, να και εκεί πάρω. Θέλω να πω δηλαδή αν ήταν σαφές το μήνυμα που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης τελικά. Υπάρχουν αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος πάντως. Δηλαδή, σε αυτή την τοποθέτηση που κάνει ένας επιχειρηματίας, υπήρξε μια αρνητική απόκριση. Δηλαδή, να πει ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση μια τέτοια σκέψη δεν την αφαιρεί. Απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο αυτό. Δεν υπάρχει. Μην το συζητάμε καν. Απαγορεύεται ένας άνθρωπος να δουλεύει 7 μέρες. Και αν δουλεύει κατ' εξαίρεση 7 μέρες και παίρνει 3 ρεπό συνέχεια, όπως είναι στον τουριστικό κλάδο, γιατί αυτό συμβαίνει στον τουριστικό κλάδο σε πολλές περιπτώσεις, αλλά γίνεται με μια συμφωνία. Συγγνώμη, έχετε να μας έρθετε 8 χρόνια, είναι αλήθεια, το είπατε και στην αρχή, και ενδεχομένως παρασυρθήκαμε λίγο παραπάνω. Να δώσουμε το λόγο μας στον Ηλιόπουλο. Μισό λεπτό. Γιατί εγώ πραγματικά θέλω μια απάντηση στο τι έχει μεταδοθεί και τι έχει καταλάβει ο κόσμος. Αφήστε μας απ' έξω. Δεν μιλήσαμε ποτέ για 7ήμερη εργασία. Ποτέ. Θα ήταν αδιανόητο. Μα είστε, δεν είμαστε σοβαροί. Δηλαδή δεν μπορεί να τίθεται σαν σοβαρά μια τέτοια ερώτηση. Mm-hmm. Σας λέω ότι αυτό απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο. Πώς θα μπορούσε να εξαγγείλει. Δηλαδή, τι θέλει. Άλλα θεωρείτε ότι ήταν πολύ σαφές. Πολύ σαφές. Απολύτως και εξ αρχής. Και σας λέω, σας προκαλώ, δείξτε ένα βίντεο που να αναφέρει το κ. Μητσοτάκη στην επταήμερη εργασία. Δείξτε. Λοιπόν, έγινε μια συνειδητή εκμετάλλευση, αν θέλετε, και συνειδητή παραπλάνηση του. Προσπάθεια παραπλάνηση των πολιτών. Και να σας πω και κάτι, κύριε Ηλιόπουλε. Τελικά δεν πέρασε αυτή η παραπλάνηση. Και όλα αυτά τα fake news που επαναλαμβάνετε καθημερινά δεν περάσανε. Ωραία, κύριε Ζούλα, διότι ιτηθήκατε με 9,5 μονάδες. Δεν περνούν πια αυτά. Πάμε να δούμε λίγο τώρα κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Βίντεο στο Καστελόριζο. Τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, δεν το αμφισβητήσατε ποτέ. Πηγαίνει επιχειρηματίας, του λέει: η κυβέρνηση μου έχει στείλει 8 φορές το ΣΔΟΕ. Εσείς πόσες φορές θα το στείλετε? Και λέει: η κυβέρνηση δεν θα στέλνει. Εγώ δεν θα στέλνω. Δεν είναι αυτή η δουλειά της κυβέρνησης. Προφανώς δεν είναι. Είναι δουλειά της κυβέρνησης να στέλνει. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δουλειά της κυβέρνησης. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Κύριε Ζούλα, μιλάτε μισή ώρα. Αφού τσακώσατε την ΕΡΤ, ήρθατε εδώ να τους κάνετε παρατηρήσεις. Ήρθατε εδώ, κάνατε παρατήρηση στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Σας ακούσαμε. Τώρα ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Κύριε Ζούλα, τώρα θα ακούσετε λίγο. Δεν θα παραπείσει και αυτό που λέω. Τώρα θα ακούσετε λίγο. Προσωπική Καστελόριζο. Παρατήρηση. Καστελόριζο, ευχαριστώ πολύ που λέτε ότι η δουλειά του κράτους δεν είναι να στέλνει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προφανώς δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό είχατε στείλει την αδήλωτη εργασία στο 30%, εκτός και αν δέχεστε ότι ο Τσίπρας έστελνε το ΣΔΟΕ. Ένα αυτό. Δεύτερον, κεντρικό σας τέλεχος στοιχείο τραμπούκησε επιθεωρητή εργασίας που βρέθηκε με αδήλωτη εργαζόμενη. Την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Ζαχαράκη τον υπερασπίστηκε λέγοντας ότι την είχε ασφαλισμένη με εργόσιμο. Πρώτον, σας υπενθυμίζω δεν τα πάτε καλά με το εργατικό δίκαιο. Το εργόσιμο απαγορεύεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι είσαι ανασφάλιστος. Ξέρετε πόσα ένσημα είχε η 47χρονη καθαρίστρια? Ξέρετε πόσα ένσημα είχε? Μηδέν. 47 χρονών καθαρίστρια, 0 ευρώ ένσημα. Σας ρωτάω, ο κύριος Τρομπούκης είναι ακόμα μέλος της Νέας Δημοκρατίας? Άνθρωπος που έχει εργαζόμενο με 0 ένσημα, κεντρικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας στοιχείο, είναι ακόμα μέλος του κόμματός σας, για να καταλαβαίνουμε που βρίσκεται ο καθένας. Τρίτο κομμάτι, πάμε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τι λέει το πρόγραμμα μας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες εσείς είχατε καταργήσει ως κυβέρνηση το 2012. Και όταν λέμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν λέμε να κάτσουν εργαζόμενοι και εργοδότες και απλά να τα βρούνε, γιατί υπάρχει σύμβαση στον κλάδο, υπάρχει σύμβαση στην επιχείρηση, υπάρχει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ότι αν έχεις μια σύμβαση στον κλάδο, δεν μπορεί να έρθει μέσα στην επιχείρηση και να σου κάνει χειρότερους τους όρους. Δεν λέτε τίποτα. Γιατί δεν λέτε τίποτα? Γιατί αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα ξανακαταργήσετε. Ακριβώς όπως είχατε διαλύσει την επιθεώρηση εργασίας. Ποτέ δεν έχει. Γιατί τη διαλύσατε την επιθεώρηση εργασίας? Τώρα παραποιείτε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πείτε μου τι λέει. Δεν λέει τίποτα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έπρεπε να στο φέρω να σας το δώσω. Το έχω διαβάσει πολύ καλύτερα από εσάς. Δεν νομίζω. Δεύτερο στοιχείο. Στην επιθεώρηση εργασίας την είχατε αφήσει χωρίς τμήμα νομικής στήριξης. Το καταργήσατε το 2014. Δείξτε μου έναν ελεγκτικό μηχανισμό που δεν έχει τμήμα νομικής στήριξης. Είχατε διαλύσει την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Τους τελευταίους 8 μήνες έχουν αυξηθεί οι δηλωμένες υπερορίες 170%. Αυτό έγινε γιατί υπήρξε έκρηξη μέσα σε 8 μήνες? Όχι. Αυτό έγινε γιατί καταργήσαμε αυτό που εσείς είχατε χειρόγραφη καταγραφή της υπερορίας, δηλαδή ψέμα, και ενισχύσαμε τους ελέγχους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και σχετικά με την ΚΟ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είπατε ότι σε ένα τραπέζι που ένας εργοδότης χτύπαγε το χέρι και έλεγε να τελειώνουμε με τους εκβιασμούς της επιθεώρησης εργασίας και επιτέλους 7 ημέρες εργασία, ευχαριστώ πολύ που παραδεχτήκατε ότι απλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Κύριε Λιόπουλη, μου να απάντησε. Δέχτηκε 30 ερωτήσεις. Να απαντήσει τώρα, κύριε Λιόπουλη. Ελάτε, κύριε Ζουλά. Δέχτηκε 30 ερωτήσεις. Απάντησε σε κάποιες και συνολικά παρέλθε το πρόγραμμα του. Οι σιωπές μετράνε, κύριε Ζουλά, αυτό λέμε. Οι σιωπές μετράνε. Όταν δεν απαντάς στο αίτημα να τελειώνουμε τους εκβιασμούς των ελέγχων, η σιωπή σου μετράει. Σας λέω ότι ήμουν απάνω. Θέλετε να διαστρεβλώσετε πάλι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μα εσείς είπατε ότι δεν απάντησε. Μπορείτε να το κάνετε. Τι λέτε για τις συλλογικές συμβάσεις, πείτε μου. Εγώ σας λέω πάρα πολύ. Οι συλλογικές συμβάσεις και τις ενθαρρύνουμε και τις κλαδικές συμβάσεις και σας είπα ότι μπορεί να αποφύγουν. Και αρχή ευνοϊκότητας ρύθμισης και επεκτασιμότητα δηλαδή. Εποφελία των εργαζομένων. Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Ζουλά. Εποφελία των εργαζομένων, σας είπα. Αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης και επεκτασιμότητα. Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, απαντήστε. Μην σας λέω. Ακούστε, κύριε Λιόπουλε, ακούστε. Δεν είμαι εργατολόγος. Έτσι. Αυτά είναι βασικά, κύριε Ζουλά. Όχι, δεν είμαι εργατολόγος. Σας είπα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των συλλογικών των εργαζομένων. Και ο Βρούτσης που τα κατήρισε το 12, ούτε αυτός εργατολόγος είναι. Θέλετε να μου πείτε ότι η αγορά εργασίας είναι καλύτερη από των ημερών σας, δηλαδή. Προφανώς. Τότε γιατί σας καταψήφισαν όλες οι ομάδες των εργαζομένων. Και οι μισθωτοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τον οποίο, ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά, κύριε Λιόπουλε. Αυτό είναι το μόνο που σας επιχείρημα. Εμείς βλέπουμε. Ακούστε, για να μιλήσουμε γενικότερα για την οικονομία, έχουμε μια κολοσσία διαφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Εμείς βλέπουμε ότι ο μόνος τρόπος να γίνει μια ανάκαμψη οικονομίας είναι μέσω της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Την οποία εσείς πολεμάτε με κάθε τρόπο. Και τώρα έρχεστε και επέρεστε για κάποιες επενδύσεις, οποίες τις βρήκατε. Να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα, κύριε Ζούλα, να πάμε λίγο στη φορολογία για να καταλάβουμε ακριβώς. Επειδή είναι όχι, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολεμάει την επιχειρηματικότητα και έφνης τώρα έρχεται και καμώνεται ότι προχώρησαν κάποιες επενδύσεις. Θέλετε να μιλήσουμε με στοιχεία. Θέλετε να μιλήσουμε για το ελληνικό. Ναι. Το οποίο το 2006 παλεύατε. 10 χρόνια σας πήρε και το μόνο που καταφέρετε ήταν μία σύμβαση με 12 ερεσιμότητες. Κύριε Λιόπουλε, λείπουν τρεις υπουργικές υπογραφές. 10 χρόνια κάνατε. Κύριε Λιόπουλε, ακούστε. Η κόρη μου, όταν αναλάβα την εξουσία, είχε τελειώσει το νηπιαγωγείο. Και τώρα θα πάει στην 5η Δημοτικού. Να του χαιρέσετε και να είναι γεροί, αλλά δεν είναι επιχείρημα. Όχι, είναι επιχείρημα, διότι βλέπω πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν σε 4 χρόνια. Σας μιλάω ειλικρινά. Έχετε αφήσει όλες τις επενδύσεις να καρκινοβατούν. Έρχεστε και κόβετε κάποιες κορδέλες. Ένα νούμερο. Δύο δις ξένες άμεσες επενδύσεις το 2014, 3,6 δις ξένες άμεσες επενδύσεις το 2018. Τις βλέπουμε. Παρακαλώ, κύριε, μπορούμε λίγο να υποβάλουμε και κάποια ερωτήματα. Μισό λεπτό. Επί μισή ώρα, πώς πηγαίνατε μόνοι σας από το ένα θέμα στο άλλο. Να κάνουμε και λίγη δημοσιογραφική δουλειά. Είναι και λογικό, έτσι, ο ένας θέτει ερωτήματα στον άλλον. Αλλά απ' την άλλη, αφήστε μας να σας κάνουμε και μερικές ερωτήσεις. Σχετικά, ας πούμε, με τη φορολογία, κύριε Ζούλα. Τελικά, επειδή καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του κυρίου